Και έχω την μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο ημερολόγιο σήμερα τον κύριο Παναγιώτη Ροηλό, καθηγητή, πολύ γνωστό, κατέχει την έδρα Γιώργος Σεφέρης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, καθηγητής νεοελληνικών σπουδών στο Χάρβαρντ και είναι και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου των Δελφών. Καλημέρα κύριε Ροηλέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Τίμα, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχήν να πούμε μια κουβέντα για αυτό το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών, που είναι ένας θεσμός που αναζωογονήθηκε τα τελευταία χρόνια και ξεκινώντας από μια πρωτοβουλία της κυρίας Αρβελέρα, αν δεν κάνω λάθος. Συνεχίζεται αυτή την προσπάθεια. Η κυρία Αρβελέρα υπήρξε πρόεδρος για περίπου 30 χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών το ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ναι. Αποσκοπώντας στην ενίσχυση διαλόγων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σε σχέση με τον πολιτισμό. Εγώ έχω διαδέχτηκα την κυρία Βελέρε πριν κάποιους μήνες και έχω ήδη θέσει σε εφαρμογή ένα πολύ σημαντικό όραμα που είχα εδώ και πολλά χρόνια, την ίδρυση δηλαδή ενός καινούριου πολιτιστικού θεσμού διεθνούς παγκόσμιας εμβέλειας στους δελφικούς διαλόγους. Οι πρώτοι δελφικοί διάλογοι, όπως αναφέρετε και εσείς, θα λάβουν χώρα στο συνεδριακό κέντρο μας στους Δελφούς στις 21 Ιουνίου το απόγευμα. Οι Δελφοί, όπως γνωρίζετε, όπως γνωρίζουν όλοι στον κόσμο, είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα του αρχαίου ελληνικού στοχασμού. Και αυτό που θέλω να ιδρύσω στους Δελφούς είναι πραγματικά ένας καινούριος παγκόσμιος ομφαλός της σύγχρονης σκέψης, του σύγχρονου παγκόσμιου στοχασμού. Mm. Ξέρετε κύριε Τίμα, μιλούμε πολύ συχνά, κυρίως σε αυτή τη χώρα, για τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, το σημαντικότερο κεφάλαιο που αυτή τη στιγμή διαθέτει η Ελλάδα. Ωστόσο, πολύ συχνά αφήνουμε έξω από τον πολιτισμό τον χώρο του στοχασμού, τον χώρο της διανόησης, για διάφορους λόγους. Ίσως επειδή είναι δύσκολα προσβάσιμος, ίσως επειδή θεωρείται μια ελιτίστικη έκφανση του πολιτισμού, αλλά όπως πολύ καλά γνωρίζετε και καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει πολιτισμός, δεν υπάρχει επίσης ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, κυρίως το κοινωνικό και το πολιτικό, χωρίς το στοχασμό. Οι δελφικοί διάλογοι... Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μου έκανε εντύπωση που το παρατηρείτε, αυτή η παρατήρησή σας, γιατί τη βρήκα ενδιαφέρουσα έτσι όπως την ακούω, ότι μιλάμε για τον πολιτισμό, αλλά συνήθως έχουμε στο μυαλό μας τις παραστατικές τέχνες, τη μουσική, το θέατρο, όχι τον διάλογο και δει τον φιλοσοφικό διάλογο. Ακριβώς, και βεβαίως όλες αυτές οι εκφάνσεις, οι δημιουργίες του πολιτισμού που αναφέρετε, αποτελούν έναν από τους βασικούς άξονες του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών βεβαίως θα συνεχίζει να διακονεί και να εξυπηρετεί και να προβάλλει αυτές τις τέχνες. Αλλά τώρα προστίθεται και ο θεσμός των δελφικών διαλόγων. Λοιπόν, θα ήθελα να τονίσω ότι οι πρώτοι δελφικοί διάλογοι, οι οποίοι εστιάζονται στο πολύ φλέγον ζήτημα που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα και θα αντιμετωπίσει βεβαίως με πολύ μεγαλύτερη έμφαση και ένταση στο άμεσο μέλλον, είναι οι σχέσεις τεχνολογίας και δημοκρατίας. Οι πρώτοι λοιπόν δελφικοί διάλογοι τελούν υπό την αιγίδα της Προέδρου Δημοκρατίας και γενικά ο θεσμός των δελφικών διαλόγων δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την γενναιόδορη ενίσχυση της ασφαλιστικής EuroLive. Και εδώ θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τη δική μου προσωπικά, αλλά και όλων των στελεχών του κέντρου προς την EuroLife και βεβαίως όλους ιδιαίτερους προς τον πρόεδρό του, τον κύριο Αλέξανδρο Σεργιωργίου. Κάποια ερωτήματα που θα διαβεβαιωθούν από τους πολύ εξέχοντες συναδέλφους στους δελφικούς διαλόγους είναι ποιες δυνατότητες και προκλήσεις που καλπάζουσα τεχνολογική εξέλιξη συνεπάγεται τις δημοκρατίες, τη συμμετοχικότητα των πολιτών, αλλά πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα και για την ίδια την ουσία του ανθρώπου. Ξέρετε κύριε Τσίμα, ζούμε σε μια περίοδο άκρως μεταβατική. Δηλαδή, βιώνουμε τις απαρχές
της μετάβασης προς την εποχή του μετα-ανθρώπινου. Και βεβαίως η τεχνολογική εξέλιξη έχει τον πρωτεύοντα λόγο σε αυτήν την εξέλιξη. Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα είναι πώς υποκατάσταση θεμελιωδών ανθρώπινων λειτουργιών από τεχνολογικές εφαρμογές. Σας θυμίζω για παράδειγμα την πολύ πρόσφατη εφεύρεση του chat GPT. Ναι. Επιτυχαίνει αυτή τη διαδικασία τη μετάβαση στη μετά-ανθρώπινη εποχή. Ναι. Και τι όλα αυτά συνεπάγονται για τον πολιτισμό, βεβαίως την ανθρώπινη σκέψη, την εκπαίδευση, την πολιτική πράξη και την σχέση των ανθρώπων με την οργανωμένη πολιτεία. Πρόκειται για πολύ σημαντικές ευκαιρίες που προσφέρει και η ψηφιακή τεχνολογία, αλλά επίσης και για παροκλήσεις, τις οποίες, κατά τη γνώμη μου, η πολιτική ταγή σε όλες τις χώρες και βεβαίως στις χώρες του λεγόμενου δυτικού κόσμου, στις δημοκρατικές χώρες, δεν πρέπει να αγνοούν. Αντιθέτως, πρέπει να τις αντιμετωπίσουν με ρεαλιστικότητα, αλλά και με αποφασιστικότητα, έχοντας κυρίως ως γνώμονά τους βεβαίως την ελευθερία του τεχνολογικού πειρατισμού κλπ. Αλλά κατεξοχήν πιστεύω τα δικαιώματα των πολιτών και πώς αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν θα υποσχελίσουν, αντίθετα πώς μπορούν να προαγάγουν την συμμετοχικότητα των πολιτών. Είναι ένα φλέγον θέμα. Πάρα πολύ. Καταρχήν σημειώνω αυτό ότι στην πραγματικότητα μεθαύριο Τετάρτη αυτός είναι έναρξη ενός ολόκληρου κύκλου, μεγάλου κύκλου δελφικών διαλόγων. Η φιλοδοξία δηλαδή δεν είναι μια συζήτηση αλλά πολλές συζητήσεις που θα κάνουν τους δελφούς κέντρο τέτοιων διαλόγων. Σημειώνω επίσης το θέμα έτσι όπως το παρουσιάσατε, το οποίο νομίζω ότι είναι ίσως νομίζω το πιο επίκαιρο, το πιο επίμαχο, το ενδιαφέρον θέμα συζήτησης στον κόσμο σήμερα, αυτό το η σχέση τεχνολογίας με την ανθρώπινη υπόσταση και με τη δημοκρατία φυσικά. Μάλιστα. Αν έχω ένα λεπτό να φέρω τα ονόματα των συναδέλφων που θα συμμετάσχουν. Ναι, τα είδα, πέστε τα, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακά ονόματα. Είναι εντυπωσιακά, ναι, είναι πολύ καλοί συνάδελφοι. Είναι ο Αφιάν Βαλιμπάρ, πολύ γνωστός πολιτικός φιλόσοφος, ο οποίος θα μιλήσει για την ψηφιακή καταστροφή ως ανθρωπολογικό και πολιτικό πρόβλημα. Είναι ο Πιέρ Λεβί, μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας του Καναδά και ένας από τους πρωτοπόρους στον χώρο της πολιτικής φιλοσοφίας της ψηφιακής τεχνολογίας. Θα μιλήσει για τον ψηφιακό δημόσιο χώρο. Είναι επίσης ο εξαιρετικά επιδραστικός και σημαντικός στον χώρο πια της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας για το λεγόμενο Metaverse, ο Alvin Wang-Grayling. Είναι ο πρόεδρος της παγκόσμιας εταιρείας HTC. Είναι επίσης ο Φίλιπ Χάουαρντ, συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και διευθυντής στο ΕΚΙ Κέντρο ακριβώς για την τεχνολογία και τη δημοκρατία και πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για το περιβάλλον της επικοινωνίας και ο πολύ καλός συνάδελφος από το Harvard, τον Τζέφρι Σνάπ. Εντυπωσιακό. Να επισημάνω πολύ γρήγορα ότι θα είναι διαθέσιμοι οι δελφικοί διάλογοι να παρακολουθούν και μέσω του ίντερνετ. Αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, γιατί όσοι είναι τυχεροί θα κάνουν τη διαδρομή μέχρι τους Δελφούς και θα τους παρακολουθήσουν από εκεί, επί τόπου, που είναι μια σπάνια εμπειρία. Αναρωτιόμουν αν μπορούμε να το δούμε και από το διαδίκτυο. Μπορούμε λοιπόν. Μάλιστα. Ακριβώς. Και υπάρχει και βεβαίως αυτόματη μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ροϊλέ. Καλή σας ημέρα.